I've been here like twice, so I love Greece and I love Thessaloniki. So I love Greek food, by the way. Οι Τούρκοι φέτος ψηφίζουν Θεσσαλονίκη για τις διακοπές τους. Στα καφέ, κοντά στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ και λειτουργεί ως μουσείο, τα τραπεζάκια είναι γεμάτα με τουρίστες, κυρίως από την Κωνσταντινούπολη. I will tell to all of my friends because every Turkish should visit this house one time in the life. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Τούρκους στα Σαββατοκύριακα αλλά και στις επίσημες αργίες τους. Ήδη πριν από λίγες ημέρες κατέκλυσαν κατά χιλιάδες τα ξενοδοχεία της πόλης για τον Μπαϊράμι. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το πρώτο οκτάμινο του έτους, οι διανυκτερεύσεις Τούρκων τουριστών άγγιξαν τις 50.656, καταγράφοντας αύξηση 18,92% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Ιούλιο η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε περίπου 4.000 Τούρκους, ενώ άλλοι 10.000 αναμένεται να επισκεφθούν την πόλη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, οι Τούρκοι αποδεικνύονται και από τους καλύτερους πελάτες, καθώς εκτός από ψώνια, ξοδεύουν αρκετά χρήματα και για φαγητό και διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ, κεντρικά σημεία της πόλης, όπως τα Λαδάδικα, θυμίζουν έντονα πλατεία Ταξίμου. Ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε εστιατόρια, κυρίως στα ξενοδοχεία, στα εξτρά τους γενικά. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης, η Θεσσαλονίκη ξαναμπαίνει στο χάρτη των προορισμών, όχι μόνο για ξένους, αλλά και για Έλληνες τουρίστες. Την πρώτη θέση κατέχουν οι Κύπροι, οι οποίοι έφτασαν τις 70.731 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας άνοδο 46,35% σε σχέση με πέρυσι. Ενώ ανωδικά κινήθηκαν και οι Σέρβοι, οι οποίοι άγγιξαν τις 41.224 διανυκτερεύσεις. Το ενθαρρυντικό είναι ότι στο παιχνίδι ξαναμπήκαν και οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι άγγιξαν τις 651.148 διανυκτερεύσεις. Εντυπωσιακή αύξηση των επισκεπτών από τη Σερβία, της τάξης του 50%. Συνεχίζεται η αύξηση από άλλες αγορές βαλκανικές και δυτικοευρωπαϊκές. Χιλιάδες τουρίστες φτάνουν στην πόλη και με κρουαζιερόπλοια.